ένας φαύλος κύκλος προβλημάτων αποστραγγίζουν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλη από την μικρομεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα. Ανυπέρβλητα εμπόδια που έφεραν η ενεργειακή κρίση, που διαδέχθηκε την πανδημική και εκείνη με τη σειρά της την οικονομική, έχουν δημιουργήσει ένα δυσμενές περιβάλλον επιβίωσης. Πληθωρισμός, ενεργειακό κόστος, έλλειψη εργατικού δυναμικού, ανταγωνισμός από ηλεκτρονικά καταστήματα είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος του λιανεμπορίου. Αυτοί οι κοινοί προβληματισμοί τέθηκαν επιτάπητος στην ανοιχτή συνεδρίαση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας που φιλοξενήθηκε το διήμερο στη Μεσίνη. Μέσα από όλες αυτές τις χρονιές της κρίσης, τα χρέη των επιχειρήσεων έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, έχουν γίνει δύσκολο να καλυφθούν και γι' αυτό ζητάμε επίμονα και επιτακτικά μία αρρύθμιση των 120 δόσεων με απαλλαγή από προσαυξήσεις και τέτοια πράγματα για να μπορέσουμε να φύγουμε από τη στενοπό των προηγουμένων ετών και να μπούμε χωρίς πολύ μεγάλα βάρη σε μια νέα περίοδο. Μέσα σε αυτή την περίοδο, έξω από αυτά την ρύθμιση με τις 120 δόσεις, ζητάμε και να υπάρξει αυτός ο ακατάσχετος λογαριασμός, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ένα εργαλείο με το οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κινούνται. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα έχουν βάλει κάποια αναχώματα, όμως οι κίνδυνοι παραμένουν για την περαιτέρω αποδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στη χώρα, αφού τα κριτήρια για την ενίσχυση μέσω προγραμμάτων είναι τέτοια που αφήνουν εκτός στήριξης τη μερίδα του λέοντος των επιχειρήσεων. Όπως είναι, ας πούμε, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα που υπάρχει, το οποίο όμως τι κάνει? Θέτει ως προϋπόθεση υπαγωγής σε αυτό το πρόγραμμα μιας επιχείρησης, ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα, 5 εργαζόμενους. Μα σε πολύ μικρές αγορές είναι πάρα πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν 5 εργαζόμενους. Θέλουμε να φτιαχτεί ένα νέο τμήμα του προγράμματος αυτού, το οποίο να αφορά επιχειρήσεις από 0 έως 5 εργαζόμενους. Σήμερα έχουμε 630 περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Εξ αυτών, το 98% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Από αυτές λοιπόν τις 631.000, έτσι ακριβώς όσο είναι ο αριθμός, μόνο οι 45.000 μπορούν να απευθυνθούν σε τράπεζες. Οι υπόλοιπες 585.000 επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα. Συνεπώς είναι αποκλεισμένες από τη ρευστότητα. Σε τοπικό επίπεδο, εκτός από τα μεγάλα προβλήματα όπως ο πληθωρισμός, το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μεσίνης εστίασε και στην ανάγκη της εξωστρέφειας μέσα από κοινές δράσεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κυρίως είναι η εξέλιξη και η έναξη των εργασιών του έργου Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Μεσίνης του Open Mall, το οποίο ήδη ξεκινάνε οι εργασίες και στο οποίο να τονίσουμε ότι ζητάμε κάποιες έξτρα παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή για μία οδό όπως είναι η 28 Οκτωβρίου, η οποία δεν περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή. Η ανάπλαση πέριξου συντριβανιού που ζητάμε για τα καταστήματα εστίασης εκεί και με κίνητρα να δοθούν στις επιχειρήσεις εκεί για αντικατάσταση με πιο ομοιόμορφες κατασκευές. Σημαντικό ήταν στο να προσθέσουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα προσιάζει τις επιχειρήσεις της πόλης της Μεσίνης. Θα μπορεί το κοινό να αλληλεπιδρά μαζί τους και άρα πιάνουμε και την ουσία του προγράμματος, που είναι η ανάδειξη της εμπορικότητας της περιοχής και η ανάδειξη των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απένειμε και μια τιμητική πλακέτα στον Σύλλογο της Μεσίνης με την ευκαιρία της φιλοξενίας της ανοιχτής αυτής συνεδρίασης, αλλά και ως μέλος της ΠΟΕΕ.